6 είναι από το βιβλίο Ιώβ, κεφάλαιο 1 και δάφιον 20. Σελίδα 486 από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 1, κεφάλαιο Α και δάφιο 20. Τότε σηκωθείς ο Ιώβ, διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξήρισε την κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί την γην και προσεκίνησε. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ και δεν έδωκεν αφροσύνην εις τον Θεόν. Ημέραν δε την ήλθον ιή του Θεού δια να παρασταθώσει ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς δια να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριον και είπεν, περιελθόν την γην και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρημη. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλες το νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρόξινας κατά αυτού δια να ξελοθρεύσω αυτόν άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού, δια να είδεις αν δε σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού αυτός εις την χείραν σου, μόνο την ζωήν αυτού φύλαξον. Τότε εξήλθεν ο Σατανάς απέμπροσθεν του Κυρίου και πάταξε τον Ιώβ με έλκος κακών από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού. Και έλαβεν εις αυτόν όστρακον διαναξίητε με αυτόν και κάθητο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών, τα αγαθά μόνο θέλομεν δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλομεν δεχθεί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Αμήν. Ένας άνθρωπος που στα μάτια του Θεού δεν υπήρχε όμοιος του. Το πιθανότερο είναι ότι έζησε αυτός πριν από το Μωυσή, χωρίς να γνωρίζει δηλαδή και τον νόμο του Θεού, παρά μόνο την παρουσία του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποκάλυψη Θεού, γιατί πίστευε και εξητούσε Αυτόν και ευαρεστούσε κατά πάντα το Θεό, γιατί ήταν άμεμπτος στη ζωή του, ευθύς και ειλικρινής, φοβούμενος πάντοτε τον Θεόν και απεχόμενος από κάθε κακό. Και το αποτέλεσμα αυτής της ζωής και της πίστης και του φόβου του Κυρίου στη ζωή αυτού του ανθρώπου ήταν η ευλογία του Θεού, και θα τολμούσα να πω χωρίς μέτρο. Ο Θεός τον ευλόγησε κατά πάντα. Και στην οικογένειά του του χάρισε 7 παιδιά και 3 θυγατέρες, και στα υπάρχοντά του, γιατί τότε η ευλογία του Θεού ήταν σε αυτά που φαίνονταν υπό τον ήλιον. Όλη η ζωή του ανθρώπου ήταν σε αυτά που φαίνονταν υπό τον ήλιον. Ξαφνικά όμως αυτός ο άνθρωπος, απροειδοποίητα, ανέτια, δηλαδή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία αιτία από τον αληθινό Θεό, μέσα σε μια μέρα γνώρισε την απόλυτη και τέλεια καταστροφή, η οποία δεν προήλθε από λάθη του και προφανώς και από αμαρτίες του,
αλλά προήλθε άνωθεν. Τα βόδια του και οι όνοι του και οι δούλοι που, τους φρόντιζαν κατεστράφησαν, επατάχθησαν από τους Σαδαίους. Τα πρόβατα, τα άφθονα εξευλογίας του Θεού και οι δούλοι που τα φύλαγαν, οι Χαλδαίοι εφόρμησαν, άρπαξαν και επάταξαν. Και το χειρότερο απ' όλα, την ίδια μέρα ένας μηνυτής ήρθε ότι οι 7 γη σου και οι 3 θυγατέρες σου που έτρωγαν και έπιναν στην οικία του αδελφού αυτών του πρωτοτόκου, μέγας άνεμος εξήλθε από την έρημο, προσέβαλε τα 4 γωνίας του οίκου, έπεσε επάνω στα παιδιά σου και απέθαναν όλοι. Ένας άνθρωπος που σε μια ζωή, εξαιτίας της ζωής του και του φόβου του Κυρίου μαζί με τη γυναίκα του, απολάμβαναν την ευλογία του Θεού, σε μια μέρα τα έχασαν όλα. Φοβερό. Και αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει πολλές φορές τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων: γιατί ο δίκαιος δυστυχεί και βασανίζεται και μάλιστα εξέφνης. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Όλη μου τη ζωή στέκομαι στην παρουσία του Θεού και σε μια στιγμή τέλεια καταστροφή. Γιατί? Και η απάντηση είναι: δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ανεξερεύνητοι και ανεξιχνίαστοι είναι οι βουλές του Θεού και οι σκέψεις του Θεού. Δεν ξέρουμε. Εάν δε αρχίσουμε και προσπαθούμε να δίνουμε ερμηνείες, τότε θα καταντήσουμε ενώπιον των ανθρώπων άθλιοι παρηγορητές και ενώπιον του Θεού άνομοι και παραβάτες. Δεν ξέρουμε. Αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο μόνος που ξέρει είναι ο Θεός. Αυτό το ξέρουμε. Και αν πράγματι θέλουμε να μάθουμε που πρέπει να μαθαίνουμε, επίσης ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός που αποκαλύπτεται, δεν εξιχνιάζεται, δεν εξερευνάται, αλλά πλησιάζεται από τον άνθρωπο και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ο Θεός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι μερικά πράγματα που τα ξέρουμε με τα βεβαιότητος. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων. Είναι αγαθός, είναι πολυέλεος, είναι πολυεύσπλαχνος. Είναι μακρόθυμος. Είναι αληθινός Θεός, παντοδύναμος. Αγαπάει τον άνθρωπο καθ' υπερβολήν και τον έφτιαξε για να είναι αιώνια όμοιος με Αυτόν και ο Θεός μαζί με Αυτόν. Ο Θεός είναι Άγιος, αλλά ανεξερεύνητος, ανεξιχνίαστος. Και αν δεν ερχότανε ο προφητικός λόγος του Θεού που γνωρίζει το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον και την αιτία όλων των πραγμάτων να μας εξηγήσει και να μας φανερώσει την αιτία των πραγμάτων,
ότι η αιτία παντός κακού είναι ο διάβολος και ο σατανάς, εμείς δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε ερμηνεία. Όμως το θέμα μας σήμερα δεν είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και ανεξιχνίαστε και ανεξερεύνητη κρίση του Θεού, ακόμη ούτε και ο αγιασμός και η καθαρότητα αλλά και η υπομονή του Ιώβ αλλά και τα λάθη του Ιώβ. Το θέμα μας δεν είναι ακόμη οι τρεις καλοί του φίλοι που όταν τον επισκέφθηκαν και είδαν πως είχε καταντήσει από τη δεύτερη καταστροφική επίσκεψη του διαβόλου που έφρυξε, λύσαξε όταν είδε τον Ιώβ να δοξάζει το Θεό μετά από αυτή την ημερήσια ξαφνική καταστροφή που ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να επιφέρει και ξαναπήγε στο Θεό και του λέει κανένας άνθρωπος δεν βάζει τίποτα πάνω από τη ζωή του, άσε με να τον πατάξω και θα δεις αν δεν σε βλαστημίσει. Και Ιώβ και πάλι δεν τον βλαστήμησε. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι η γυναίκα του Ιώβ. Μία γυναίκα που ήταν πάντοτε σύντροφος στη ζωή του. Ήταν και αυτή άμεμπτος, ευθύς, φοβουμένη τον Θεό και απεχωμένη από κάθε κακό, συμφωνούσε απολύτως με το φρόνημα του Ιώβ. Ήτανε η μοναδική γυναίκα που είχε ο Ιώβ σε αντίθεση με όλους τους άλλους άνδρες που είχαν πολλές γυναίκες. Ήτανε μία οικογένεια τέλεια και μοναδική. Στην πρώτη καταστροφή έμεινε στο πλάι του Ιώβ. Μαζί ο Ιώβ και η γυναίκα του δόξασαν τον Θεό. Μαζί παραδέχτηκαν ότι ο Θεός έδωκε και ο Θεός αφαιρεί και αναγνώρισαν την εξουσία του. Στη δεύτερη όμως δοκιμασία, εδώ χώρισαν οι θέσεις τους. Ενώ στην πρώτη και οι δύο δοκιμάστηκαν γιατί και οι δύο έχασαν τα πάντα, στη δεύτερη δοκιμασία ο Ιώβ δοκιμάστηκε και η γυναίκα του παρατηρούσε. Είναι βέβαιο ότι αγαπούσε πάρα πολύ τον Ιώβ, τον άντρα της. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός του έδωσε γυναίκα που του αξίζει, που του άξιζε. Και στη γυναίκα αυτή έδωσε άντρα που της άξιζε. Αλλά ήταν κάτι που δεν το άντεξε. Δεν άντεχε, δεν άντεξε να βλέπει τη συμφορά του Ιώβ και μάλιστα μια συμφορά που η ίδια δεν συμμετέχει. Δεν άντεξε γιατί ήταν τόση η αγάπη της να διατηρήσει την ακεραιότητά της βλέποντας τον άντρα της τόσο να υποφέρει. Πιο εύκολο είναι, θα τολμούσα να πω, να αντέξει και να υπομένει ο Ιώβ παρά να αντέξει, που περνάει τη δοκιμασία, παρά να αντέξει να υπομένει αυτή που αγαπάει τον Ιώβ και δεν συμμετέχει στη δοκιμασία και στη συμφορά. Πιο δύσκολο είναι για μια μάνα να, πιο εύκολο είναι για μια μάνα να δώσει τον νεφρό στο παιδί της που υποφέρει παρά να διατηρήσει τον νεφρό της και να βλέπει να υποφέρει το παιδί της. Η αγάπη
Έχει πλάχνα, έχει θυσία, έχει πόνο. Η δοκιμασία, και στη δοκιμασία βρίσκει χάρη ο άνθρωπος και είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Πόνο μεγάλο είχε ο Ιώβ, αλλά ο πόνος της γυναίκας που αγαπούσε τον Ιώβ και υπέφερε ήταν πολύ μεγαλύτερος. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν λυπήθηκε, δεν εφίστη τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον είδε πάνω στο σταυρό επικατάρατο. Αυτός ήταν ο πόνος του πατέρα και δεν λύγησε, γιατί είναι Θεός. Η γυναίκα του Ιώβ λύγησε. Λύγησε. Γιατί ο πόνος των σπλάχνων, και θα το πω τώρα πιο σωστά, ο πόνος της αγάπης είναι μεγαλύτερος από τον πόνο της σάρκας, της ταλαιπωρίας, της δυστυχίας και της δοκιμασίας. Ο πόνος του να βλέπεις αυτόν, αυτήν ή τα παιδιά που αγαπάς να δυστυχούνε, δεν υποφέρεται, δεν αντέχεται. Και η γυναίκα του Ιώβ έψαξε να βρει τρόπο να ελευθερωθεί από τη δυστυχία του, από τον πόνο του, ο άντρας της που τόσο αγαπάει. Με οποιοδήποτε κόστος, με οποιοδήποτε θυσία. Τον πόνο για τον εαυτό μας τον αντέχουμε. Τον πόνο για αυτόν που πραγματικά αγαπάμε δεν τον αντέχουμε. Δεν αντέχεται, δεν υποφέρεται. Και έτσι θα καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η αγάπη μέσα στην καρδιά μας έχει επίπεδα. Μετράτε λίγο, πολύ, περισσότερο, πάρα πολύ, τέλεια. Και μην ξεχνάμε ότι μόνο η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και εδώ τώρα η θέση της γυναίκας του Ιώβ, η συνταρακτική, είναι απέκαμα. Μην κρατάς ακόμη την ακεραιότητά σου, Ιώβ. Δεν αντέχω να σε βλέπω να πονάς έτσι. Όπου τόσος ήταν ο μέγας ο πόνος του Ιώβ που οι τρεις οι φίλοι του οι αγαπημένοι 7 μέρες και 7 νύχτες έκλαιγαν και δεν τόλμησαν να πούν τίποτα. Όμως τώρα, αφού είδαμε την αγάπη της γυναίκας του Ιώβ, τώρα θα δούμε και την αγάπη του Ιώβ. Ο Ιώβ κατάλαβε τον πόνο της γυναίκας του, αλλά τώρα θα φανερωθεί ο Ιώβ ποιον αγαπάει πιο πολύ, τη γυναίκα του ή το Θεό. Τώρα θα σταθεί και αυτός μπροστά στο Θεό να εκδηλώσει μπροστά στη γυναίκα του που τον αγαπάει τόσο πολύ που απέκαμε. Όχι ότι δεν αγαπάει το Θεό,
αλλά δεν άντεξε τον πόνο του άντρα της. Τώρα ο Ιώβ πρέπει να σταθεί μπροστά στο Θεό και μπροστά σε όλες τις δυνάμεις, ιδιαίτερα τις καταχθόνιες, το σατανά που είναι και η αιτία των πραγμάτων, αν και ο Ιώβ δεν ξέρει τίποτα. Και αυτό είναι το μεγαλείο της πίστης. Το μεγαλείο της πίστης είναι ότι περπατάς με γνώμονα το θέλημα του Θεού, αν και δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει έξω από τον προσωπικό σου φυσικό μικρό κόσμο, στον αιώνιο κόσμο της παρουσίας του Θεού και της βασιλείας των ουρανών. Ένας άνθρωπος τον οποίον θαύμασε ο Θεός και αποτελεί σημείο αναφοράς. Αγαπάει πολύ τη γυναίκα του, αλλά πρέπει να αποδειχθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων η αγάπη του στο Θεό, και θα αποδειχθεί με έλεγχο αλλά και με πίστη. Δεν είναι το σημαντικότερο γεγονός στη ζωή μου να ελευθερωθώ από τον πόνο μου, αλλά είναι να δοξαστεί ο Θεός μέσα από τον πόνο μου. Και η γυναίκα του δεν απάντησε, δεν αντέδρασε. Ήξερε και θα τολμούσα να πω ότι περίμενε από τον Ιώβ μια τέτοια απάντηση. Ήξερε την απάντηση του Ιώβ ότι είναι σωστή. Και επαναλαμβάνω, τολμώ να πω ότι από αυτόν τον άντρα το δικό της μόνο μια τέτοια απάντηση περίμενε. Αυτή είναι η οικογένεια που δοξάζει τον Θεό και δοξάζεται ο Θεός, που η αγάπη είναι τελεία, αλλά πάνω από αυτή την αγάπη υπάρχει η δόξα του Θεού. Αυτή είναι η ζωή όπου των ανθρώπων, όπου ο διάβολος θρέμει, ονειδίζεται, λυσάει, αλλά ξεφτυλίζεται. Αμήν.